Είναι στη φύση μας να αναζητούμε τις αξίες που μας δένουν, προσφέροντάς σας απλόχερα τα πιο φρέσκα, τα πιο ποιοτικά. Κάθε μέρα και φρέσκα και αλφα-μέγα. Και εδώ είμαστε στη θέση μας, στη μαγειρική μας. Γιώργο μου. Γεια σου, Χριστιανά μου. Γεια σου και εσένα. Πρώτη φορά γίνεται αυτό, νομίζω, μαγείρεμα με παράθυρα. Λοιπόν, τι θα μας φτιάξεις σήμερα? Σήμερα θα σας φτιάξω μια πεντανόστιμη τσιχορταστική μακαρονάδα με απλά υλικά και με πολύ λίγο χρόνο. Πολύ ωραία. Χρώμα ή χρόνο? Χρόνο, χρόνο. Α, χρόνο. Λοιπόν, να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Τι θα χρειαστούμε? Θέλουμε 500 γραμμάρια ζυμαρικά βρασμένα. Θέλουμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 σκελίδα σκόρδο, μισό κρεμμύδι, 250 γραμμάρια χοιρινό κιμά, 2 φλιντζάνια σάλτσα ντομάτας, 1 πρέζα ζάχαρη, 1 φλιντζάνι χαλωτήρι, φρέσκο κρεμμυδάκι, ελιές για το γαρνίρισμα, αλατάκι, πιπεράκι. Πολύ ωραία και τα υλικά μας, μια χαρά. Θα είναι μπολονές δηλαδή? Μοιάζει σαν την πουτανέσκα, Χριστιανά μου. Να τρομάξει. Έμεινα λίγο όπω πήρα, σα ευχαριστώ πολύ. Είναι Ιταλική, πολύ γνωστή, με τη μόνη διαφορά ότι λήφκονται και έχουμε να αντικαταστήσει κάποια άλλα υλικά. Έκανα ένα έτσι. Πώ είναι δηλαδή, πώ την είπε να μην την πω λάθο? Σωστά, όπω το κατάλαβε, έτσι ονομάζεται πραγματικά. Όχι, ξαναπέστο γιατί μπορεί να. Πουτανέσκα. Πουτανέσκα. Ναι. Είναι όπως τη γνωστή, τη μακαρονάδα, την πουτανέσκα. Ναι, γιατί είναι τη μακαρονάδα που μιλάς για ποια είναι. Επειδή νόμιζε να κάνει κάτι... Α, έφτασε μακριά. Όχι, δεν είναι η πουτανέσκα που θα φτιάξουμε. Δεν είναι η μακαρονάδα πουτανέσκα. Η πουτανέσκα τι έχει μέσα. Και γιατί είναι όλα. Εγώ θα ρωτήσω κάτι, τι σημαίνει το πουτανέσκα. Τι που κατάλαβες, είναι τα χαρικαμένα σε κάποιο είδους μαφίαν οι σεφ, οι οποίοι προσθέταν μέσα κάποια υλικά που βρίσκαν μπροστά τους, άρα λοιπόν έκαναν τη λεγόμενη πιπ. Συγγνώμη, Γιώργο μου, υπάρχει σε μενού εστιατορίων? Ναι, πάρα πολύ, πολύ γνωστή. Είναι πολύ γνωστή η μακαρονάδα, Χριστιανά μου. Έρχεται, ας πούμε, τον καρσόνι και σου λέει, τι θα πάρετε, κυρία, στο τέλος, μία πουτανέσκα. Δηλαδή, πουτανέσκα στα ιταλικά σημαίνει... Αν το πούμε, πάμε να δούμε την εκτελεσυντή συνταγή μας. Λοιπόν, θα βάλουμε το τηγάνι πάνω στη φωτιά, θα ρίξουμε μέσα το ελαιόλαδο μας. Να πούμε ότι τα ζυμαρικά εμείς τα έχουμε έτοιμα βρασμένα. Εσείς μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία, ώστε να είναι αλτέντε ή αναλόγως προτίμησης. Εγώ έχω επιλέξει τα φουσίλι. Μπορείτε να τα κάνετε με σπακέτι, με ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Τα φουσίλι είναι τα ζυμαρικό. Πες μου, Χριστιανά μου. Είναι τα φιονκάκια, τα φουσίλι. Όχι, είναι αυτές οι βίδες. Τα φιονκάκια ονομάζονται φαρφάλε. Α, ναι. Που σημαίνει παπιόν ή φιονκάκι. Mm-hmm. Λοιπόν, αφού σοτάρει ελαφρώς σε δυνατή φωτιά το κρεμμύδι μας, θα ρίξουμε μέσα το σκόρδο. Θα το αφήσουμε εδώ έτσι να κάψει και αυτό λίγο μέσα στο τηγάνι και θα προσθέσουμε τον κύμα. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και βοδινό κύμα, αν δεν σας αρέσει ο χοιρινός ή ακόμα και κοντόπουλο στη συγκεκριμένη συνταγή. Ωραία. Έτσι, για να μην αφήσουμε αμφιβολίες για την πουτανέσκα, απλά είναι ντομάτα, Χριστιανά μου, κάπαρι, γες. Αυτά. Καλά, ρε παιδί μου, εγκαημένη, λίγα υλικά έχει μέσα. Γιατί δεν ευκάλανε έτσι, δεν σ' άκουσα. Λίγα υλικά έχει μέσα, λέω. Γιατί ναι, εντάξει, εμείς έχουμε προσθέσει κιμά μέσα, έχουμε προσθέσει μέσα τυρί. Δεν τα έχει και όλα, ας πούμε. Δηλαδή, περίμενα. Θυμίζει λίγο περισσότερο σαν μπολονές. Είναι μια κόκκινη μακαρονάδα, ωραία, γευστική. Μπορούν οι τηλεθεατές να τη φτιάξουν γρήγορα στο σπίτι. Περίμενα ότι πουτανέσκα θα ήταν τρεις κάρτες υλικά, ας πούμε. Ότι έχει μέσα. Αφού σου λέει που από πού ξεκίνησε. Ναι. Έχει εντωμεταξύ, έχει τρεις εκδοχές από που πήραν το όνομα. Η μία είναι αυτή που είπε ο Γιώργος, η άλλη είναι ότι πιο παλιά περνούσαν οι ιερόδουλες κάτω από το σπίτι τους και τους έριχναν αυτά τα υλικά και τους έλεγαν να φύγουν. Τα πάρει, ας πούμε. Και η τρίτη εκδοχή είναι ότι επειδή φτιάχνεται γρήγορα, την έφτιαχνα στο διάλειμμα του. Μάλιστα. Εντάξει. Ο Χάρης έλυσε μας όλες τις απορίες. Εμείς σήμερα κάνουμε όμως άλλη, έτσι μια πιο παραλλαγή τέλος πάντων. Εγώ έχω άλλη απορία, αλλά δεν θα μιλήσω. Έμπειρας, ναι. Ας αφήσουμε την μακαρονάδα, είναι στην σκιά της. Είναι για την μακαρονάδα. Το ξέρω. Ναι. Πες, Δάσο μου. Άστο. Για να είπε νοτάς, άστο. Θα σου πω ότι οι μαγειρικοί συνταγές, ακόμα και οι εξοπλισμοί μέσα σε μια κουζίνα, έχουν πάρα πολλά γυναικεία ονόματα. Έτσι απλά για να το έχεις στα υπόψη σου. Δηλαδή, το Μπεν Μαρί είναι το μπάνιο της Μαρίας. Ναι. Κάποιος σεφ που ήταν ερωτευμένος με μια Μαρία, αλλά αποφάσισε ότι θα κάνει αυτή την τεχνική και έδωσε αυτό το όνομα. Αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλά, ναι. Μα σε ποια γλώσσα σημαίνει η μπάνιο το Μπεν? Δεν σας ακούω γιατί δεν ξέρω που την αρρώσκει αν κάτι πάει λάθος. Σε ποια γλώσσα σημαίνει μπάνιον το Μπεν? Ναι, είναι Μπεν Μαρί, είναι μπάνιον της Μαρίας. Σε ποια γλώσσα, γαλλικά? Γαλλικά. Α, που ρε παιδί μου.
Λοιπόν, καλά, εμεί δεν κάναμε τίποτα. Σωστό να δώσει κάποιο σχέδιο. Και γιατί τόσο σοφ. Δεν είχαμε σχέση με σοφ. Και γιατί τόσο σοφ, α πούμε. Κόσμο τουρλού τουρλού που έχουμε. Έκαμε, α πούμε, τον μπάνιο τη Μαρία. Και έκαμε κάτι άλλο τη Μαρία. Ενώ γιατί δεν είχαμε κάνει κάτι άλλο. Δεν σου αλλά δεν μπορεί να το βάλει σε μηχάνημα. Ναι, τόσο ωραίο ήταν τον μπάνιο, α πούμε. Αφού η τεχνική μπαίνει μέσα σε νερό. Ήταν ερωτευμένο. Ήταν πηγή εμπνευσία, ζινό. Ναι, μια τεχνική τέτοια. Λοιπόν, έχουμε ρίξει μέσα την ντομάτα. Θα περιμένουμε έτσι λίγο να καταστηθεί. Μετά θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη. Είπαμε αρκετές φορές ότι ο λόγος που βάζουμε μέσα τη ζάχαρη είναι για να φύγουν τα οξεία της ντομάτας και να γλυκάνει έτσι σωστά το φαγητό μας. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι να καταστηθεί λίγο, έχουμε φέρει εδώ τα κρεμμυδάκια, τα φρέσκια τα οποία θα κόψουμε σε ροδέλες. Τα οποία θα δώσουν έτσι περισσότερη ένταση στο φαγητό μας και γεύση. Αν θέλετε μπορείτε να τα αποφύγετε, αλλά πιστέψτε με ότι θα κάνουν αρκετή καλή δουλειά στη γεύση αν αγαπάτε τα συγκεκριμένα κρεμμύδια. Λοιπόν, να τα εδώ. Συνεχίζουμε εδώ, ρίχνουμε μέσα τη ζάχαρη μας. Θα ανακατέψουμε ακόμη λίγο, μέχρι να δέσει καλά η σαρτσούλα μας. Τέλεια. Λοιπόν, να πούμε ότι ο κιμάς πρέπει να είναι δύο φορές περασμένος από τη μηχανή του κιμά. Αυτό θα πείτε στον κασάπι σας. Γιατί αν είναι χοντροκομμένος θα σας πάρει περισσότερη ώρα και θα αργήσει περισσότερο να ψηθεί σωστά. Γιώργο μου, εγώ γενικά ό,τι και να κάνω του λέω πάντα δύο φορές ο κιμάς περασμένος. Ναι. Είναι το πιο καλό χριστιανά μας, από την αλήθεια. Ναι, εκτός αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα κάνουμε και θέλουμε το μια φορά περασμένο. Ναι. Λοιπόν, να το εδώ, έχει καταστηθεί η σάλτσα μας. Θα προσθέσουμε μέσα από τις μισές αιγιές που έχουμε πάρει εδώ. Έχω πάρει ροδέλες χωρίς κουκούτσι. Ωραία. Λοιπόν, αλατάκι. Να σας πω για αυτούς που τους αρέσουν τα καυτερά, μπορείτε να προσθέσετε μέσα λίγο ταπάσκο ή τσίλι αν θέλετε. Θα δώσει περισσότερη ένταση στο φαγητό και του πάει πάρα πολύ. Εμείς έχουμε επιλέξει το κανονικό πιπέρι εδώ. Λοιπόν, θα βάλω έτσι μπόλικο γιατί μου αρέσει μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη συνταγή. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Να τα δω τα ζυμαρικά μας. Τα έχουμε βράσει πιο πριν. Έχουμε πάρει φουσίλι όπως έχουμε πει και πιο πριν. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πένες, σπαγκέτι ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Κατά προτίμηση. Είμαστε προς το τέλος. Θα ανακατέψουμε καλά να πάει η σαρτσούλα παντού. Κρασάκι δεν έβαλες όμως. Όχι, κρασάκι δεν έβαλα, Χριστιανά μου, γιατί τη στιγμή που υπάρχουν μέσα οι αιγές που είναι, ξέρεις, υπάρχουν αυτά τα οξέα, το κρεμμύδι και ούτω καθεξής, δεν ήθελα να προσθέσω επιπρόσθετο κάτι παρόμοιο σε γεύση. Ούτε ουζό. Ούτε ουζό. Okay. Επειδή ούτε ουζό. Ξέρω ότι όπου έχει κρέας, εσύ προσθέτεις πάντα λίγο κρασάκι σωστό. Για το ψήσιμο του. Σωστό, από μέσα. Σωστό. Εδώ το θέλω λίγο πιο φυσικό, να το πω, πιο φυσική συνταγή. Ναι, εντάξει. Πιο απλή. Επειδή είναι λίγο πιο μαμαδίστικη, κάπως έτσι. Λοιπόν, ρίχνουμε εδώ το μισό από το κεφαλοτήρι. Τέλει, το κεφαλοτήρι, τι ωραία. Για να δέσει μέσα η πάστα μας. Λοιπόν. Εγώ τρώω το κάθε μέρα. Να το εδώ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ο συνδυασμός κόρδωνος, αιγιάς και κρεμμυδιού είναι τελείως. Λοιπόν. Λέει ο Τάσος για τις θερμίδες που έχει το κεφαλοτήρι. Έχει τις θερμίδες που έχει ένα full fat τυρί. Ακριβώς. Είτε φας κεφαλοτήρι, είτε φας ένα άλλο τυρί το οποίο είναι γεμάτο σε λιπαρά. Και είναι διαφορά. Είναι. Τρως και το χαλούμι σου και το κεφαλοτήρι σου και τι θες μπορεί να φας. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια εγώ με τις άποψεις ότι μπορούμε να φάμε τυριά. Μικρά κομμάτια, δεν ανάγκη να... Δηλαδή... Εγώ δεν μπορώ να φάω light τυριά, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Τρώω κανονικό, τρώω πιο λίγο, αλλά το light δεν το έχω... Δεν είναι η ίδια γεύση. Για αυτοί που λένε ότι είναι η ίδια γεύση, δεν είναι. Η ίδια αυτό είναι αλήθεια. Σε οτιδήποτε light, ναι. Δεν είναι η ίδια γεύση. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι να σερβίρουμε. Παίρνουμε εδώ τον μπολάκι μας. Mm-hmm. Θα ρίξουμε μέσα τη μακαρονάδα μας. Να την εδώ. Έτσι, χορταστική. Τέλεια. Θα ρίξουμε το κασέρι από πάνω. Το κασκαβάλι, το κεφαλοτήρι, με συγχωρείτε. Κασκαβάλι, λοιπόν. Γιώργο μου, έτσι το λέμε εμείς το κεφαλοτήρι. Λοιπόν, τις υπόλοιπες υγιές. Όχι, το κασκαβάλι είναι το κεφαλοτήρι. Ναι. Ναι. Μόλις ανακάλυψε η Αρμάδα. Μίσης με βάλε. Λοιπόν, το κασκαβάλι. Και το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Τελικά το κασκαβάλι. Τέλεια. Νομίζω ότι είναι μπαμπούτσα. Λοιπόν. Ωραία. Έτοιμη μακαρονάδα μας. Μπράβο, ρε Γιώργο μου, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Και σε εσένα, Γιώργο μου, και περαστικά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.